Θέλω τώρα, σε αντίστοιξη με όσα είπαμε, να δείτε πώς γίνεται ο επιστημονικός διάλογος στο εξωτερικό. Και δεν πάω τυχαία αλλού, αλλά στη Γαλλία. Είναι ένα από τα βασικά άρθρα σε μια ευρείας κυκλοφορίας έντυπη έκδοση, το L'Express, το ξέρετε περισσότεροι. Ζιλμπέρ Ντερέι. Τίτλος: «Η όμικρον μας πλασάρεται ως μια σπουδαία ιστορία, κόμμα, με αίσιο τέλος αντάξιο ταινίας του Netflix». Σας διαβάζω. Για τον επικεφαλής του νεφρολογικού τμήματος του νοσοκομείου Πιτιέ Σαλπετριέρ, η επιθυμία να πιστέψει κανείς ότι πλησιάζει το τέλος της επιδημίας είναι κατανοητή, αλλά ωστόσο βασίζεται σε αμφισβητήσιμες υποθέσεις. Προσέξτε, έτσι γίνεται δημόσια ο επιστημονικός διάλογος σε άλλες χώρες. Αρχικά ήταν απαραίτητο να σωθούν όλες οι ζωές, όποιο και αν ήταν το κόστος. Το Μάρτιο του 20, κάθε μέρα ο τρομερός απολογισμός των νεκρών μας υπενθύμιζε το σκληρό αγώνα που όλοι μαζί, φροντιστές υγείας και πολίτες, έπρεπε να δίνουμε καθημερινά. 300 θάνατοι την ημέρα ήταν απαράδεκτοι για τη λεγόμενη πολιτισμένη κοινωνία μας στη Γαλλία. 300 θάνατοι. Πώς είναι εδώ? Με τι πληθυσμό? Ανεξάρτητα από το πόσο γέροι ή αδύναμοι ήταν, κάθε γενιά ήταν υπεύθυνη για την επόμενη. Η χώρα, σε καθεστώς πλήρους περιορισμού και σε πνεύμα αλληλεγγύης, κράτησε την αναπνοή της. Στη συνέχεια, γρήγορα, μέσα σε μόλις 2 μήνες, η ιδέα της θυσίας των πιο έθραυστων για τη διατήρηση του μέλλοντος των νέων επιβλήθηκε εφ' αυτής στο δημόσιο διάλογο. Ένα ηλικιωμένο άτομο σε ένα θάλαμο εντατικής νοσηλείας είναι εκεί μόνο για να περιμένει το θάνατο. Χάνουν μόνο μερικά χρόνια μέτρια ζωής. Έτσι κι αλλιώς θα πέθαιναν και από άλλη ασθένεια. Και συνεχίζει ο επικεφαλής του νεφρολογικού τμήματος του νοσοκομείου Πιτιέ Σαλπετιέρ, Ζιλμπέρ Ντερέι. Η ρητορική της ευγονικής των άχρηστων επειδή ηλικιωμένων ή ασθενών επέστρεψε πονηρά, με το υπέροχο προσωπείο της αρετής των ηλικιωμένων που θυσιάζονται στο βωμό του μέλλοντος των νέων. Έτσι, προκειμένου να αποφασίζουμε για τα περιοριστικά μέτρα, ξεχάσαμε τους νεκρούς και λάβαμε υπόψη μόνο νοσηλίες συμβατικής και εντατικής θεραπείας, ενώ είχαμε τον εσχρό ημερήσιο αριθμό των 300 θανάτων. 100, δηλαδή σαν να ήταν 50, 100 έχουμε εδώ, σαν να ήταν 50 στη Γαλλία, οι θάνατοι. Συνεχίζω. Η νέα κόκκινη γραμμή, λέει ο καθηγητής, αφορούσε την ικανότητα των νοσοκομείων να φιλοξενήσουν όλους τους ασθενείς από COVID. Το μόνο πράγμα που απαιτούνταν ήταν ότι δεν θα έπρεπε να είναι υπερφορτωμένα και ότι οι ασθενείς δεν θα έπρεπε ποτέ να υπόκεινται σε διαλογή. Οι θεραπευτές είχαν πλέον μια νέα αποστολή να μπορεί να εντέχει ανεξάρτητα από τις απώλειες. Έξω από τους τοίχους του νοσοκομείου η ζωή έπρεπε να επέστρεφε στην κανονικότητα. Κρύψτε όλες αυτές οι ιατρικές πράξεις που κατά δεκάδες χιλιάδες αναβλήθηκαν, αυτούς τους ασθενείς που δεν εγχειρίζονταν, τους καρκίνους που δεν είχαν νοσηλεία, τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά που έμεναν χωρίς αντιμετώπιση. Οι όψιμοι θάνατοι είναι σαν τα καθυστερημένα χρέη. Το κυριότερο είναι να μην μιλάτε για αυτούς και να συνεχίσετε να ζείτε όπως πριν. Ο χρόνος θα σβήσει τα ίχνη τους. Δεν υπάρχουν έξω από τη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων. Και συνεχίζει ο καθηγητής στο Express. Τελικά, το κύμα της όμικρον ήρθε και μας οδήγησε στο τελικό στάδιο. Δεν είναι πλέον ο αριθμός των νοσηλευόμενων ατόμων που μετράει, αλλά μόνο ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται στην εντατική. 300 θάνατοι την ημέρα, 30.000 νοσηλευόμενοι ασθενείς, 4.000 ασθενείς στην εντατική και 500.000 περιστατικά ημερησίως. Όμως τα περιοριστικά μέτρα δεν είναι πλέον αποδεκτά και αυτό είναι κατανοητό. Επομένως, λέει ο καθηγητής,
πρέπει να ανακοινώσουμε το τέλος της κρίσης και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να πλάσουμε μια όμορφη ιστορία βασισμένη σε δύο πυλώνες. Ένα, τη συλλογική ανοσία και την εξέλιξη των ιών προς όλο και πιο καλοήθες μορφές. Δύο, η παρτίδα, τελειώνει. Ο SARS-CoV-2, καλά και η πατρίδα θα τελειώσει έτσι, ο SARS-CoV-2 θα γίνει μια απλή γρήπη. Αυτό είναι το Netflix, λέει ο καθηγητής. Η τελευταία σειρά επεισοδίων με το ευτυχές τέλος που μπορεί να κατασκευαστεί κατάλληλα προκειμένου να ικανοποιήσει τον θεατή. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους δύο πυλώνες δεν είναι σίγουρος. Η εξέλιξη των ιών δεν ακολουθεί συστηματικά την πορεία σε πιο καλοήθεις μορφές, παρότι θα ήταν επιθυμητό. Είναι τυχαίο και η εξέλιξη του SARS-CoV-2 αποδεικνύει το αντίθετο. Η παραλλαγή α προκάλεσε περισσότερες νοσηλίες από το αρχικό στέλεχος και λιγότερες από τη δέλτα. Όσο για την ανοσία της αγέλης, πώς μπορούμε με τόση βεβαιότητα να τη φανταστούμε να έρχεται, όταν η τελευταία παραλλαγή, η όμικρον, έχει ήδη αποδείξει ότι ξεφεύγει ήδη εν μέρη από την προηγούμενη ανοσία που αποκτήθηκε με εμβολιασμό ή από την νόσηση μετά από λίμωξη. Πρόκειται για μια φευγαλαία, εντός ολίγων μηνών ανοσία. Αλλά οι θεραπευτές και ο πληθυσμός είναι πλέον εξουθενωμένοι και βρίσκονται σε κατάθλιψη. Οι υλικοί και ανθρώπινοι πόροι στα νοσοκομεία και στις πόλεις εξακολουθούν να παραμένουν οι ίδιοι και η COVID δεν πρέπει πλέον να είναι η γραμμή του ορίζοντός μας. Η ελπίδα είναι απαραίτητη, μέσα από αυτή γίνεται η ζύμωση της ζωής και το αγώνα. Το λάθος μας δεν είναι το να μην ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά το λάθος μας είναι να μην προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Έτσι γίνεται ο δημόσιος διάλογος επιστημονικά στο εξωτερικό και όχι η φωνή της μίας άποψης.